Γιατί το κάνατε, το έχετε μετανιώσει? Όχι. Ήρεμος και αμετανόητος οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου ο 49χρονος πατροκτόνος που πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ένα στιγερό έγκλημα, μια οικογενειακή τραγωδία που σοκάρει την κοινή γνώμη. Ο 49χρονος τοξικομανής σκότωσε με χρήση αιχμηρού αντικειμένου τον ηλικιωμένο πατέρα του, ο οποίος έφερε στο σώμα του πολλαπλά τραύματα. Τελικά λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν. Είχε πάει εδώ μαχαιρίες. Είχε ανέβει πάνω του και τον μαχαίρον, ναι. Δεν είδα πως είναι, ήταν που ξαφνικά κάτω. Είχε πέσει στον δρόμο κάτω και φώναζε βοήθεια. Και πετάγαμε και είχε όλο μαχαιρία στο κάτω. Εδώ στην οδό Βιβί, στην περιοχή των Καμινίων, φαίνεται ότι γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος για τον άτυχο ηλικιωμένο. Οι γείτονες, όπως λένε, τον βρήκαν ξαπλωμένο στο δρόμο αιμόφυρτο. Ο γιος του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον κυνήγησε από το σπίτι, αλλά ο άτυχος 80χρονος κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ. Για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου μιλούν όσοι τους γνώριζαν. Και έρχομαστε εδώ και τον βλέπω εδώ ξαπλωμένο. Είχε κόσμο, ας πούμε, δεν το πλησίαζε κανένας και το γονάτισα εγώ, του μιλούσα, είδα ότι αυτό, του μίλησα και του λέω πονάς πουθενά και μου κάνει τα φρύδια του έτσι. Μετά μου ζητούσε νερό, είπα να φέρουν λίγο νερό, να του ρίξω έστω το πρόσωπο, γιατί δεν ήξερα αν πρέπει να πιει νερό. Και στο τέλος μου είπε δύο φορές ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έχει στον χρόνο ήρθε το ασθενοφόρο, τον βάλαμε μέσα, ας πούμε. Αργός και βασανιστικός φαίνεται ότι ήταν ο θάνατος του ηλικιωμένου, ο οποίος δεν εξέπνευσε αμέσως. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 80χρονο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου ήταν πολύ σοβαρή όταν διακομίστηκε. Επί τουλάχιστον 45 λεπτά χειρουργοί και αναισθησιολόγοι κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια να τον σώσουν, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Ο δράστης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφού σκότωσε τον πατέρα του, προσπάθησε να διαφύγει, έφτασε μέχρι την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στα Καμίνια, όπου εκεί τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Ξαναγίνει πιο παλιά σκηνικά. Το μεσημέρι τον χτύπησε και το βράδυ πήγε και το μαχαίρωσε. Εμείς είχαμε μάθει στην αρχή ότι ήταν καλά, αλλά από ό,τι επιβεβαιώθηκε δεν ήταν καλά. Ήσυχα, τους είχαν 2-3 άτομα δει και ήταν, μιλούσαν ήρεμα. Και τώρα λεφτά του ζήτησε, τι του αυτό, και του έκανε την επίθεση. Αυτός έτρεξε, λέει, αλλά φορούσε τις παντόφλες και διπλώσαν οι παντόφλες και έπεσε. Τώρα πρόλαβε. Οι καυγάδες ήταν συνεχόμενοι και έντονοι, όπως λένε οι γείτονες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατροκτόνος είχε συλληφθεί 2 ημέρες πριν, επειδή είχε παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά. Και χθες το πρωί, είχαμε πάλι επεισόδια με αυτόν. Είχε φτιάξει πράγματα κάτω, δεν ακριβώσαμε. Και ήρθε η αστυνομία, τον πήγανε μέσα. Το πρωί πάει ο πατέρας, τον βγάλει από την αστυνομία. Το πρωί πήγε φορά στο ίδιο πατέρας, και χθες το πρωί, τον βγάλει την αστυνομία. Θα ήμουν στη δουλειά, μετά από όταν γύρισα. Είδα τον κόσμο μαζεμένο και μου είπαν ότι αυτό και αυτό έγινε, αλλά δεν ξέρω τίποτα. Τους γνωρίζετε τους ανθρώπους? Ναι, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Γειτόνι πολλά χρόνια. Είχε θέματα ο γιος? Πάντα. Το παιδί έκανε χρήση ναρκωτικών πολλά χρόνια. Και κάθε φορά που κάτι συνέβαινε, είχαμε φασαρίες, είχαμε φωνές, ήτανε... Μονίμως αυτή η κατάσταση. Το άγριο φωνικό που συγκλονίζει το Πανελλήνιο σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της 5ης στα Καμίνια, σε μια γειτονιά που μεταξύ άλλων ζουν και παίζουν έξω στο δρόμο μικρά παιδιά.